Μέση 500 δεν ενδιαφέρει τίποτα. Όλα. Τώρα βέβαια από τη μία δικαιολογείται γιατί είναι τόσο απασχολημένος με αυτό που τον ενδιαφέρει, που είναι η δουλειά του. Απ' τη μία. Και απ' την άλλη δεν έχει καθόλου επαφή με το χρήμα. Καθόλου. Ούτε τι μπαίνει, τον ενδιαφέρει, τι βγαίνει, πόσα παίρνετε, ξοδεύονται. Πόσα χρόνια ζείτε μαζί. Εγώ τον είχα γνωρίσει στην Κέρκυρα πριν από 7 χρόνια, 6-7 χρόνια. Και είχαμε πάει με άλλους φίλους, καλλιτέχνες που δεν χρειάζεται να σας πω. Και με το που τον είδαμε όλοι, μείναμε ξεροί. Δούλευε σε ένα κλαμπ στην Κέρκυρα. Τραγούδαγε. Elvis Presley και τέτοια. Κιθάρες και αυτά. Και ήταν πραγματικά για ένα παιδάκι τώρα 17 χρονών που ήταν τότε. Ήταν μια εκρηκτική παρουσία στη σκηνή σε εκείνο το περιβάλλον. Ήταν λίγο περίεργο. Και στη συνέχεια ήρθε στην Αθήνα. Ήρθε στην Αθήνα. Και άρχισε να δουλεύει σε διάφορα μαγαζιά. Και τον βρήκαν οι εταιρείες εκεί πέρα. Έκανε αυτό στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Έκανε μια εμφάνιση που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση τότε με τα σχετικά μέτρα και τα σταθμά. Γιατί είχε εμφανιστεί με ένα τζινάκι και ένα τίσερ και τραγούδισε ένα τραγούδι που ήταν Πάρτα, που ήταν όλα προχωρημένα για εκεί. Φρικάρανε βέβαια εκεί λίγο. Το περιμέναμε κουστούμι και να λέει καμιά κλασικούρα. Και από εκεί και πέρα άρχισε το. Έγιναν μόνα τους όλα. Το πιο δύσκολο κομμάτι στη ζωή σου, στη συνεργασία σου με τον Σάκη Ρουβά, ποιο είναι? Αντικειμενικά, εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο είναι τα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες στιγμές. Δηλαδή, σου κάνουν λίγο τη ζωή δύσκολη, περίεργη. Δεν μπορεί να βγει στον δρόμο, δεν μπορεί να πιει καφέ, δεν μπορεί να πάει σε ένα σινεμά. Να είναι τελείως normal, δηλαδή. Η ζωή ενός, να βγει ένα ραντεβού. Ελέγχεις ακόμη και τις σχέσεις του με τις γυναίκες? Οι προσωπικές του σχέσεις πάντα είναι πολύ προσεγμένες. Για να μην. Δεν θέλει να εκθέτει ποτέ κόσμο, Ζάκη. Δηλαδή, όταν έχει οι φιλίες του, τα αισθηματικά του και όλα αυτά είναι πάντα πολύ προσεγμένα. Αλλά αυτό για να γίνει και να μην δημοσιευτούν όλα έτσι όπως υπάρχει αυτό το κυνηγητό του τύπου στο Ζάκη. Το τι κάνει, τι δεν κάνει, τι. Χρειάζεται μεγάλη προφύλαξη. Και όλο αυτό που κάνει τη ζωή δύσκολη, το οποίο το εκνευρίζει. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει νορμάλ. Αν του πέσει δίπλα του ένας μεγάλος έρωτας, θα σε ενοχλήσει, νομίζω ότι θα κάνει κακό στην καριέρα του. Είχε μια καψούρα πριν λίγα χρόνια μεγάλη, που δεν του έκανε καθόλου κακό στην καριέρα του. Είναι καλό να ερωτεύεσαι. Ειδικά οι καλλιτέχνες είναι πολύ καλό να ερωτεύονται. Είναι κίνητρο, είναι πιο. Σου κάνει πιο ευαίσθητο. Κάθε τόσο. Όποτε θέλουν. Ξέρω εγώ, άλλοι κάθε τόσο, άλλοι μόνιμα, άλλοι. Είναι το θέμα. Ως προς το υποκειμενικό, εγώ θεωρώ λίγο, μου είχε κάνει λίγο τη ζωή δύσκολη αυτό όλο του τύπου. Με τον τύπο. Δηλαδή που γράφουν πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν. Αυτά που συμβαίνουν δεν γράφει ποτέ κανείς. Γράφουν πράγματα που δεν συμβαίνουν, μυθεύματα, όλο αυτό που επειδή πουλάει. Δηλαδή, να πούμε μερικά από αυτά που ήταν ψέματα. Ότι ο Ρουβάς είναι έγκυος. Ναι, παραδείγματος χάρη. Διάφορα, τώρα τι να λέμε όλα αυτά που έχουν γράψει. Ναι. Έχουν γράψει χιλιάδες χλαμάρες που δεν υφίστανται. Έχουν γράψει ότι συζείτε μαζί, ότι ο Ρουβάς είναι. Ότι παντρευτήκανε μαζί. Ναι, ότι παντρευτήκατε στο εξωτερικό. Παπάκι με κουμπάρο, ας πούμε. Ναι. Έχουν γράψει πάρα πολλά πράγματα. Και ακόμα και για σχέσεις και με κοπέλες που δεν υφίστανται αυτό. Αυτά που και για τρίγωνα, για τετράγωνα, για. Πολύγωνα. Για τέτοια. Ρουβάς, Ψινάκης, κόλπα, κακό. Ναι, ναι. Χαμός, όργη, πια Ρώμη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ απλά. Είναι απλός άνθρωπος. Δηλαδή, είσαστε ένα επαγγελματικό ζευγάρι που τραβάει την πορεία του έτσι. Κάνει ναι, και δεν μπορείς να τα αντικρούσεις αυτά. Του, Καταλάβατε μια δυσκολία τώρα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι να το διαψεύσεις. Γιατί κάθε 5 λεπτά πρέπει να βγαίνεις να κάνεις διάψευση. Απ' τη μία. Δηλαδή, δεν έχουμε χρόνο να αρχίσουμε να διαψεύουμε ό,τι μπουρδα γράφεται, έτσι δεν είναι. Ούτε κι εσείς και εσάς δεν γράφουν, φαντάζομαι τα τέρατα. Έτσι είναι. Για όλο τον κόσμο γράφουν. Έχετε εσείς τώρα χρόνο να πηγαίνετε διαψεύδετε το κάθε μπουρδα. Οπότε το αφήνεις. Απ' τη μία ναι. Είναι έτσι και απ' την άλλη δεν πρέπει να διαψεύσεις. Άλλωστε ο Σάκης δεν έχει και σημάδια εγκυμοσύνης. Δηλαδή. Ναι, ακόμα όχι. Ένα ψιλογκάστρωμα έτσι γενικότερο, αλλά ναι, αλλά εγκυμοσύνης. Έχει σκεφτεί ότι κάποια στιγμή θα διαγράψει μια τροχιά ο Σάκης ο Ρουβάς και δεν θα υπάρξει στο στερέωμα το καλλιτεχνικό. Πώς αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα εσύ, που ασφαλώς υποθέτω σκέπτεσαι να είσαι πάντα κοντά του, έτσι? Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το μέλλον. Πάντως, σε περίπτωση που σταματήσει να τραγουδάει ή δεν αρέσει πια ή οτιδήποτε, μάλλον καλό θα είναι. Δηλαδή, θα πει ότι θα πρέπει να γίνει, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι. Γιατί είναι πολύ απλός άνθρωπος. Αυτό θα πάει σε ένα αγρόκτημα, κάνει τη γυμναστική του.
Είναι υπερκαλυμμένος δηλαδή, είναι υπερκαλυμμένος με τη μουσική και τη γυμναστική. Και τη γυμναστική, ύστερα και ένα άλλο. Είναι ότι ό,τι πιάσει το κάνει καλά αυτός. Είναι από το φυσικό του. Δηλαδή υδραυλικός να γίνει, θα γίνει πολύ καλός υδραυλικός. Καλώς το παλικάρι! Οπα. Ξύπνησε το παλικάρι. Κάτσε κατά να τα πούμε. Μια συνέντευξούλα θα κάνουμε εδώ για το Viva Sky. Σάκη μου, τελικά ξύπνησες, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα σου, η ώρα είναι περίπου 2.30, περνάς καλά εδώ στην Μύκονο. Και έλεγα πολλά προηγουμένως με τον Ηλία, έλεγα διάφορα πράγματα και ανάμεσα σε αυτά ήταν και το πώς αντιμετωπίζετε διάφορα δημοσίευματα των περιοδικών. Διαβάζοντας όλα αυτά που γράφουν τα περιοδικά για σένα και για τον Ηλία, πώς αισθάνεσαι, πώς νιώθεις? Δεν αισθάνομαι γιατί δεν τα διαβάζω. Αποφεύγεις? Ναι, δεν. Αποφεύγεις, δηλαδή δεν ξεφυλίζεις κανένα περιοδικό ποικίλης ύλης που έχει φωτογραφίες σου, που έχει σχόλια για σένα, ναι, που έχει φωτογραφίες από συναυλίες, που λέει διάφορα για σένα και τον Ηλία. Δεν ξεφυλίζεις κανένα από αυτά? Όχι, κάθε 15 μέρες μόνο που έρχονται τα αποκόμματα. Από το πρακτορείο. Από το πρακτορείο, απλώς βλέπω τελείως τους τίτλους, ας πούμε, τίποτα άλλο. Τελείως θα έλεγες ψυχρά. Ναι, ψυχρά. Έτσι. Απλώς... από απόσταση τα αντιμετωπίζεις όλα αυτά? Ναι, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν μου αρέσει καθόλου. Ακόμη και όταν, ας πούμε, γράφονται τέρατα και σημεία, ο Ρουβάς έγκυος ή παντρεύτηκε στην Ολλανδία. Ακριβώς γι' αυτό δεν τα διαβάζω. Έχεις σκεφτεί ποτέ να καταφύγεις στη δικαιοσύνη για όσα γράφονται? Στην αρχή το σκέφτηκα, η αλήθεια είναι το σκέφτηκα, αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος. Δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα δημοσίευματα. Οπότε το ξέχασα τελείως. Και προτίμησες τη στάση να τα αφήνεις ασχολίαστα? Όχι, δεν είναι στάση, είναι... απλώς δεν με αφορούν. Έχω ξεκαθαρίσει το μυαλό μου ότι δεν με ενοχλεί πια αυτό το πράγμα. Δεν θα ασχοληθώ με αυτά τα δημοσιεύματα για οτιδήποτε είναι. Θα κάνω απλώς τη δουλειά μου με τον τρόπο που ξέρω και δεν θα με αφορά τίποτα. Πώς κατορθώνεις να ισορροπείς εσωτερικά, πώς κατορθώνεις να ισορροπείς τον ψυχικό σου κόσμο όταν ξέρεις ότι χιλιάδες είναι οι γυναίκες που σε θέλουν, που σε θαυμάζουν? Όταν είμαι στη σκηνή και τραγουδάω ή δίνω μια παράσταση και συμβαίνει όλο αυτό με τον κόσμο, νομίζω ότι και ο κόσμος περνάει καλά, αλλά σίγουρα εγώ περνάω καταπληκτικά. Εκείνη τη στιγμή αισθάνομαι τελείως διαφορετικά. Έτσι, μεθάς με την επικοινωνία που έχεις με τον κόσμο? Όχι, είναι ένα συνέστημα πολύ δυνατό. Δεν ξέρω αν είναι μέθη ή οτιδήποτε. Είναι πολύ δυνατό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις. Τελικά είσαι λίγο ψυχό. Είσαι διχασμένη προσωπικότητα. Στη σκηνή είσαι κρυκτικός, καλπάζεις, τραγουδάς, δέχεσαι τις εκδηλώσεις των θαυμαστριών σου. Στη ζωή σου όμως είσαι απλός. Παίζεις τένις, κολυμπάς. Ένας άνθρωπος φοβισμένος, ένας άνθρωπος που λένε ότι έχει και αγοραφοβία. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πολλές πλευρές. Είσαι δύο ρουβάδες τελικά? Δεν νομίζω ότι είμαι. Διχασμένη δύο συγκεκριμένα. Στην προσωπικότητα ενδεχομένως να μην είσαι, αλλά. Συγκεκριμένα δύο δεν νομίζω. Αλλά όλοι έχουμε πολλές πτυχές μας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πολλές πτυχές. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι στη σκηνή μου συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Ίσως είναι ο κόσμος που με τον ηλεκτρισμό σε δονεί διαφορετικά. Στη ζωή μου δεν ξέρω, θέλω να περνάω καλά, να είμαι ήρεμος όσο μπορώ. Νορμάλ, εγώ νομίζω ότι ό,τι κάνει όλος ο κόσμος, όλοι και στη δουλειά μας δεν είμαστε διαφορετικοί, όλοι οι άνθρωποι νομίζω στη δουλειά τους είναι διαφορετικοί. Αναζητήσει ένα μεγάλο έρωτα, νιώθεις την ανάγκη να ερωτευθείς δυνατά? Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι είναι πολύ ωραίο να είσαι ερωτευμένος, είναι πολύ δυνατό συνέστημα. Πάντα δεν έχει τα αποτελέσματα που εσύ θέλεις να έχει. Η σχέση. Όχι, και ο έρωτας γενικότερα. Πολλές φορές οδηγεί σε πράγματα που δεν σ' αρέσουν. Πολλές φορές κάνει να αισθάνεσαι να πετάς στα σύννεφα. Είναι καταπληκτικό, δεν μπορείς να το προσδιορίσεις ακριβώς. Είναι ωραίο πάντως να είσαι, είναι πολύ δυνατό συνέστημα και ό,τι είναι πολύ δυνατός κάνει να νιώθεις ζωντανός πολύ. Μια φορά δεν
φορά τι σου δώσα εγώ. Μια φορά λυπή σου, μια καρδιά που λέει σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σου αρέσουν οι αλλαγές, θέλεις να ανανεώνεσαι συνεχώς, θέλεις να αλλάζεις πρόσωπα και πράγματα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι είμαι μάλλον λίγο δύσκολος γενικά με το περιβάλλον. Δηλαδή και οι άνθρωποι που είναι κοντά μου δεν νομίζω ότι περνάνε πολύ εύκολα. Έτσι, περνάνε, δηλαδή όταν λες πολύ εύκολα δεν περνάνε πολύ καλά, γιατί είσαι ιδιότροπος, είσαι ιδιόρυθμος. Έχω κάποιες ιδιορυθμίες. Βασανίζεις πολύ τον Ηλία τον Ψινάκη. Τον ταλαιπωρείς. Τον Ηλία συγκεκριμένα δεν νομίζω. Αλλά άλλους ανθρώπους τους βασανίζεις. Χωρίς να το θέλω. Πολλές ναι, φορές. Ασφαλώς χωρίς να το θέλεις. Λόγω ιδιορυθμίας δηλαδή. Ναι, έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει και ενδιαφέρον. Δεν ξέρω. Είναι... Εσύ το πιστεύεις ότι ναι, έχει ενδιαφέρον. Πιστεύω. Διαφορετικά θα, δεν θα υπήρχε κανένας κοντά μου. Η στόχη σου τι είναι για το μέλλον. Πρώτα απ' όλα θέλω να είμαι ευτυχισμένος. Αυτός είναι ένας ουσιαστικός στόχος και πολύ μακρινός. Έτσι. Γιατί σήμερα δεν είσαι ευτυχισμένη στιγμή. Όχι, δεν είναι ότι θα επιτευχθεί αργότερα. Θέλω να πω ότι πάντα θέλω να είμαι ευτυχισμένος και στο μέλλον. Αυτός είναι ένας βασικός στόχος, να είμαστε καλά, να περνάμε καλά, να είμαστε ευτυχισμένοι. Για σένα, τι είναι η ευτυχία. Η ψυχική ηρεμία, θα έλεγα. Μάλιστα. Να είσαι μέσα σου, να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Τώρα τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Ναι, είμαι πολύ καλά. Είσαι πολύ καλά. Ναι. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι που ασφαλώς θα ενδιαφέρει τη θαυμάστρια σου. Ποιος είναι ο τύπος της γυναίκας που σου αρέσει, ποια είναι αυτή η γυναίκα που σε ελκύει περισσότερο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την προσωπικότητά τους. Αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα, νομίζω. Είτε είναι ξανθιά, είτε μελαχρινή, είτε κοντή, είτε ψηλή, δεν έχει σημασία. Αυτό που σε κερδίζει στην ουσία είναι η προσωπικότητα του άλλου. Και αυτό είναι το ουσιαστικό. Να ξέρω λοιπόν οι θαυμάστριες ότι ανάλογα με την προσωπικότητα που διαθέτουν μπορούν να ελπίζουν ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως να σε κατακτήσουν. Και ότι δεν έχεις ένα τύπο γυναίκας ο οποίος να σε ενδιαφέρει. Όχι, ειλικρινά όχι. Θα έχεις βρει λοιπόν με τον εαυτό σου και εγώ να σου ευχηθώ να περνάς καλά πάντα, να περάσεις καλά και στη Μύκονο. Και εσύ. Σ' αρέσει η Μύκονος. Μ' αρέσει πολύ. Πάρα πολύ. Όλα τα νησιά, τα ελληνικά νησιά είναι καταπληκτικά. Σ' αρέσει η νυχτερινή ζωή της ή... Όχι, είναι πολύ γραφική. Από ό,τι είδα το γεγονός ότι κολυμπάς και παίζεις τένις εδώ. Είναι πολύ γραφική καταρχάς η Μύκονος. Αλλά και μ' αρέσει έτσι, έχει πολλές παραλίες, πας μόνος σου, μπορεί να κολυμπήσεις, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, είναι πολύ ωραία. Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω τον Ηλία Ψινά και τον Σάκη Τουρουβά που μας δέχτηκαν εδώ στη Μύκονο και μας έδωσαν τη συνέντευξη και να πάμε τώρα στο έγκυρο δελτίο ειδήσεων του Sky και στη συνέχεια πάλι μαζί. Viva Sky!